αρχίζει και χτίζεται ένα σκηνικό μέσα στο οποίο βλέπουμε την ίδια την ελληνική δημοκρατία να τρώει τα σωθικά της. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και κρίμα σε μια εποχή που πραγματικά θα μπορούσαμε να την αναβαθμίσουμε. Είμαστε μπροστά στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση απλής αναλογικής που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, που δίνει μια τεράστια ευκαιρία να οριμάσει το πολιτικό σκηνικό, να οριμάσει το πολιτικό δυναμικό της χώρας. Τι εννοώ? Πολύ συχνά λέμε ότι η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα για απλή αναλογική. Και το λέμε αυτό και το έχουμε πει και εμείς ακόμα. Δεν ψηφίσατε άλλωστε την Ευρωβουλευτική. Μα γι' αυτό το λέω, το έχουμε πει και εμείς ακόμα και θεωρώ ότι είναι μια. Μα πρώτο σας το είπα. Ναι, αλλά γι' αυτό το είπα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το είπα. Είναι μια ευκαιρία να αναβαθμίσουμε το πολιτικό δυναμικό της χώρας. Διότι αυτό κάνει η απλή αναλογική. Δεν δίνεται σαν δώρο σε έναν όριμο λαό. Είναι το εργαλείο ενός λαού για να οριμάσει το πολιτικό του σύστημα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στα πρόθυρα μια τέτοια αναμέτρηση. Και εδώ έχουμε θεσμικές εκτροπές τη μία μετά την άλλη και συμπεριφορές μαζί, δεν τις εξισώνω επουδενή, αλλά και συμπεριφορές οι οποίες αυτή τη στιγμή βάλουν τη δημοκρατία συνέχεια. Δηλαδή, συναντήσεις εξωθεσμικές σε καφενεία μεταξύ δικαστών και πολιτικών. Ερώτημα. Ο δικαστής τι έκανε εκεί πέρα? Τον κάλεσε το Μαξίμου και πήγε? Αυτό είναι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Το λέω επειδή υπογραμμίσαμε το πρόβλημα του να τον πάρει ο κύριος Γεραπετρίτης τηλέφωνο για να τον καλέσει σε καφέ. Εκείνος γιατί πήγε? Άρα εδώ έχουμε η takes two του τάγκο που λένε. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ το οποίο δεν έρχεται στη Βουλή να ψηφίσει την τροπολογία και λέει απέχω. Την ώρα που είναι κρίσιμο να φανεί ενωμένο το πολιτικό σκηνικό. Γιατί? Διότι εάν υπάρχουν τέτοιου είδους νομοσχέδια τα οποία περνούν και αποκλείονται κάποιοι από το να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε διασφαλίσει ότι θα είναι όλο το πολιτικό σύστημα ενωμένο απέναντι σε μια τέτοια απόφαση. Έχουμε λοιπόν συνέχεια παραδείγματα θεσμών οι οποίοι παραβιάζουν τη βασική δεοντολογία, όπως λέγαμε και πριν. Ακόμα και η εμφάνιση του κυρίου Ματζουράνη, τον οποίο δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω. Αλλά το γεγονός ότι βγαίνει σε ένα κανάλι, μιλάει με θολό λόγο για κατηγορίες οι οποίες εγώ πρέπει να σας πω δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα. Τα έλεγε για να προειδοποιήσει κάποιος, χρησιμοποιούσε τη δική σας εκπομπή για να εκβιάσει κάποιον. Τα έλεγε αυτά για να τους παροτρύνει να κάνουν κάτι. Επιτρέψτε μου, κύριε Γερουλάνη, ενδεχομένως να μην... Εγώ δεν βλέπω σοβαρά πράγματα σε μια δημοκρατία η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα. Ενδεχομένως να μην έχετε το background, αλλά ο κύριος... όχι να μην έχετε τη γνώση, εννοώ να μην έχετε τι έχει προηγηθεί. Yeah. Ο κύριος Ματζουράνης εδώ στις αρχές της εβδομάδας μας αποκάλυψε και μία ακόμη συνάντηση η οποία επιβεβαιώθηκε. Καμία αντίρρηση. Αυτό το οποίο λέω είναι αυτό που είδα εγώ εδώ, αυτό το οποίο είδε ένας ακροατής σας. Μπορεί ο κύριος Ματζουράνης να είναι ο πιο σεβάσμιος άνθρωπος στον κόσμο και να έχει ό,τι έχει βγει, έχει πει, να είναι αληθινό. Δεν καταλαβαίνω πως ένας υποψήφιος βουλευτής βγαίνει και με μισά λόγια λέει πράγματα και προετοιμάζει. Συγγνώμη. Με μεγάλη εμπειρία στα της δικαιοσύνης. Καμία αντίρρηση. Αλλά είναι υποψήφιος βουλευτής αυτή τη στιγμή. Ίσως γι' αυτό. Αυτό το οποίο ζητάει ο ελληνικός λαός από εμάς είναι καθαρές κουβέντες. Αυτές δεν είναι καθαρές κουβέντες. Ας πει ονόματα. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι το πώς συμμετέχουμε ο καθένας από εμάς στο να κρατήσουμε το κύρος της δημοκρατίας ψηλά είναι κομβικό και σας διαβεβαιώ ότι αν δεν σεβαστούμε εμείς το ρόλο τον οποίο παίζουμε στη δημοκρατία, κανείς εχθρός της δεν πρόκειται να τη σεβαστεί. Αντίθετα, θα κερδίζει συνέχεια τον κόσμο μαζί του, διότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή γυρνάει την πλάτη στην πολιτική, φεύγει από τις κάλπες, 2 εκατομμύρια Ελληνίδων και Ελλήνων δεν έρχονται στις κάλπες και αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν. Ψάχνουν για ανθρώπους που θα τους δώσουν ελπίδα. Αληθινή ελπίδα, ψεύτικη ελπίδα. Δεν ξέρουμε πώς θα εκφραστεί αυτός ο κόσμος. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να επιτρέπουμε με τις συμπεριφορές μας να συμβαίνει αυτό και αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω αθώο σε αυτή την εξίσωση, εκτός, και ξέρετε ότι δεν το λέω πολύ συχνά αυτό, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο βγήκε και είπε από την αρχή πηγαίνετε το στην Ολομέλεια, είπε από την αρχή ελάτε να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια, εξέφρασε τις αντιρρήσεις του, έφερε προτάσεις. Κύριε Γεωργιάδη, ψήφισε ακριβώς γιατί έπρεπε να μπλοκάρει αυτή η διαδικασία. Ψήφισε αυτό που έφερε η Δημοκρατία. Και κάτι ακόμη, μια ερώτηση ακόμη. Ψηφίσατε την τρίτη ρύθμιση που ήρθε να διορθώσει τη δεύτερη, κύριε Γερουλάνη. Αν γνωρίζατε για. Δεν τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα, κύριε Γερουλάνη. Από την αρχή δεν είχαμε προειδοποιήσει τις δυσκολίες. Αλλά και από την αρχή είχαμε πει ότι εδώ το πολιτικό σύστημα πρέπει να είναι ενωμένο. Καθόλου. Εγώ δεν σας έκανα ερώτηση. Μπορώ να κάνω την ερώτηση. Αν γνωρίζετε όλες αυτές τις καταγγελίες του κυρίου Τζανερίκου, του πρώην Αντιπροέδρου πλέον, και τη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, η οποία αποδείχθηκε και βεβαιώθηκε. Θα είχατε ψηφίσει. Όχι, θα είχατε ψηφίσει. Όχι, θα καταγγέλαμε τη συνάντηση. Μισό λεπτό, κύριε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αν γνωρίζετε ότι παρασκηνιακά γίνονταν όλα αυτά, μία μέρα νωρίτερα. Καταρχήν, κάνετε μία υποθετική ερώτηση. Η υποθετική ερώτηση συνεπάγεται ότι εμείς ξέραμε αυτή τη διαδικασία. Ναι, δεν ήσασταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απαντάτε και στις υποθετικές, κύριε Γερουλάνη. Ευχαρίστως. Θα σας πω όμως το εξής. Εάν εμείς το ξέραμε αυτό μία μέρα πριν, θα είχαμε την ευκαιρία να αντιδράσουμε πριν την εκλογή. Να καταγγείλουμε, για παράδειγμα, τη συνάντηση. Να πούμε ότι αυτή δεν είναι σοβαρή διαδικασία. Αυτό στα πράγματα που το ξέραμε, το κάναμε ήδη. Κάθε φορά που βλέπαμε κάτι το οποίο ήταν πέρα από αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι η συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το θέμα, το καταγγείλαμε. Ο κύριος Καμίνης καταγγέλει τις εμφανίσεις του κυρίου Κασιδιάρη εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την φυλακή εννοώ. Η Φώφη Γεννηματά, συγγνώμη, η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, το 2020 είπε στα κόμματα: ελάτε να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό. Και με πρωτοβουλία της κυβέρνησης κάποια στιγμή έβαλε ένα stop σε αυτή τη διαδικασία και δεν προχώρησε παρακάτω, για να έρθει τελευταία στιγμή να προσπαθήσει να μαζέψει την κατάσταση. Όλα αυτά τα καταγγείλαμε. Προφανώς τα καταγγέλαμε. Ναι, αλλά, και οτιδήποτε τέτοιο αντιθεσμικό. Αφήστε να το ξέραμε πριν, να το συζητήσουμε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Μα βέβαια την ψηφίσαμε. Παρότι είχαμε πει εμείς ότι έπρεπε να έχει έρθει έτσι από την αρχή. Αυτό σας λέω, ότι θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Χρειάζεται όλοι να ανεβούμε ένα επίπεδο εδώ πέρα. Δεν μπορεί ο καθένας να κοιτάζει μόνο την πάρτη του και να μην κοιτάει κανείς τη δημοκρατία. Εάν γίνει κυβέρνηση συνεργασίας, συνεπάγεται ότι οποιοδήποτε επιλεγεί ως πρωθυπουργός πρέπει να πιστεύει στην απλή αναλογική. Και εγώ σας λέω, αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης τουλάχιστον λέει: εγώ ούτε που το συζητάω. Θα σας πηγαίνω σε εκλογές μέχρι να βγω πρωθυπουργός. Δεν το είπε ποτέ. Το άλλαξε. Εντάξει, τώρα το άλλαξε τελευταία. Και το άλλαξε τελευταία υποπίεση. Ελάτε, δεν έχουμε το χρόνο. Και εγώ λέω το εξής. Το ίδιο δεν λέει και ο κύριος Τσίπρας όταν λέει ότι εγώ μόνο άμα είμαι πρώτο κόμμα. Μα αυτό δεν είναι η φιλοσοφία της απλής αναλογικής. Άρα ένας πρωθυπουργός που δεν πιστεύει στην απλή αναλογική δεν μπορεί να είναι και πρωθυπουργός της απλής αναλογικής.